πολύ καιρό και τα τελευταία σενάρια ήταν αυτά για το Sky, τα οποία το εκμεταλλεύτηκε. Το Sky, ούτε ποτέ. Είχε ακουστεί αυτό για το κανάλι του κυρίου Βριώνη, όταν ακουγόταν ότι θα πάρει και την άδεια, την οποία προς το παρόν δεν την έχει πάρει όμως. Οπότε έκανε τις επαφές της Τατιάνα, θα είναι στο Sky και αν θυμάστε την τελευταία της εκπομπή, είχε πει ότι λίγο τα πράγματα ήταν περίεργα στο ΕΠΣΙΛΟ με τη νέα διοίκηση. Ναι, οπότε... το έχει πει και στο πάρτι του Σάι της, αν θυμάμαι καλά. Στο Delight, ναι. Οπότε η νέα τηλεοπτική της στέγη είναι στο Sky. Η Τατιάνα έχει αποδείξει, επειδή είναι και μια παρουσιάστρια που έχει περάσει από όλα τα κανάλια, η και με επιτυχία, παιδιά, και με διαφορετικά. Έχει αποδείξει ότι το κοινό της την ακολουθεί και την εμπιστεύεται. Εμείς θα της ευχηθούμε καλή αρχή. Νομίζω ότι πέρα από την Τατιάνα, παιδιά, και την Ελένη Μενεγάκη, δεν το έχει καμία και κανένας παρουσιαστής αυτό. Να σου πω κάτι. Ίσως τους άντρες ο Λαζόπουλος. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι επιτυχημένη σε ένα πράγμα και καλά κάνει και το υπηρετεί, ενώ η Τατιάνα έχει δοκιμάσει. Εσύ είσαι τόσο διαφορετικά, πάλι με επιτυχία και σε διαφορετικά. Ναι, αλλά δεν νομίζω να θέλω να θυμάμαι εγώ προσωπικά. Όχι, τι, όχι λέω ότι δεν μου άρεσε το fame story, αλλά μιλάμε η γυναίκα, τι είχε ζήσει εκεί. Να τσακώνονται μπόκοτες και αυτά. Μην ξεχνάμε ότι την έχουμε γνωρίσει σαν παρουσιάστρια ειδήσεων, έτσι. Εσύ, εγώ την γνωρίζω ότι είχε το αποκάλυψε τώρα στον Αντένα. Στο μεσημεριανό. Ναι, ήταν κεντρική αρμοδιότητα. Πραγματικά όμω έχει δίκιο, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και καλή